Όλοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Εύχομαι το 2013 να είναι ακόμα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο από το 2012 που έφυγε. Καλώς ήρθατε. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και φαίνεται μετά από αυτή τη δύσκολη χρονιά που έχει περάσει και στο ξεκίνημα της καινούργιας ότι πραγματικά δεν έχει διαραγεί το σύνολο της κοινωνίας μας. Έχουμε καταφέρει να σας έχουμε μαζί μας διότι έγινε κυρίως από τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα ένας μεγάλος πόλεμος, δήθεν για τους ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρία. Όμως εμείς σαν σωματείο που σας έχουμε μαζί μας, ξέρετε πως αντιμετωπίζουμε τα θέματα με μεγάλες δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλα τα μέλη μας που έχουν τρομακτικά προβλήματα και πιέζονται μαζί με τις οικογένειές τους που βρίσκονται όλοι εδώ σήμερα μαζί μας σε μεγάλο βαθμό. Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε όλη τη λακωνική κοινωνία δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλη χαρά μας. Θα ευλογήσουν την πίτα οι ξεπάσχοι ιερείς που βρίσκονται κοντά μας και λίγο αργότερα θα μέσα σε όλες τις δυσκολίες και τις πολλές υποχρεώσεις που έχει ο Σεβασμιότατος θα μπορέσει να είναι κοντά μας. Θα ήθελα να σας επισημάνω να διαβάσετε τον κατάλογο με τα δώρα και τους χορηγούς μας που πραγματικά μας έχουν στηρίξει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και ίσως είναι ακόμα μια μεγάλη απόδειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντος που έχει η λακωνική κοινωνία για αυτό το σύλλογο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, αλλά μαζί σας θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεόπρεπος εδογμάτισα, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ειδικά τεκόσμησα, βασίλειον ιεράτευμα, πατερωσίε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, γνωρίσαστε ημί το μεγαέρεος. Εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων, που κατέλειπες Θεοτόκε. Τι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ' αυτών πέχεις χιλίους άνδας φορτάστας, αυτός ευλόγησον και την πίτα ταύτη, ότι εσύ οδοτή των αγαθών και τροποδότης ημών, και σε υπνούμε στους αιώνας των αιώνων. Έχοντα σήμερα την εξαιρετική τιμή να εκπροσωπώ τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Ευστάθιο, σας μεταφέρω τις αρχαιρατικές του ευλογίες, καθώς και την αγάπη του και τις ευχές του στον Πρόεδρο και στα μέλη του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες και στους οικείους τους, να έχουν υγεία και δύναμη για να αγωνιστούν το νέο έτος. Ο Μητροπολίτης μας πολύ επιθυμούσε να ευρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας. Όμως, επειδή σήμερα το Ίδρυμα Αγίας Παρασκευής Μολάων
της Μητροπόλεως μας, κόβει αυτή τη στιγμή τη δική του πρωτοχρονιάτικη πίτα, ο Μητροπολίτης μας δεν βρίσκεται εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε όμως πως με τη βοήθεια του Θεού και τη δική του προσπάθεια, σε λίγο θα είναι κοντά μας και θα μας προσφέρει σε όλους τον ωφέλιμο λόγο του. Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, καλύτη, ευτυχία και δημιουργία. Αυτές οι στιγμές που περνάμε σε αυτές τις εκδηλώσεις και οι δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, μας κάνουν να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Άλλωστε πολλοί έχουν πει ότι η κρίση που περνάει η χώρα μας έδωσε την ευκαιρία να νιώσουν τα προβλήματα των συνανθρώπων μας πιο καλά. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θετικό από όλη την κρίση που περνάμε. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν, μάλλον πρέπει να έχουν την συμπαράσταση και αλληλεγγύη του κράτους, της αυτοδιοίκησης, αλλά οπωσδήποτε όμως όλων μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκληση του Συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς η κατάσταση έτσι όμως έχει διαμορφωθεί στη χώρα δεν μου επιτρέπει να έχω κάποια ευχάριστα πράγματα, κάποια ευχάριστα μηνύματα για εσάς. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, το 2013 να είναι έστω και λίγο καλύτερο από το 2012. Δυστυχώς οι προοπτικές δείχνουν ότι η κατάσταση της οικονομίας μας διαιωνίζεται προς τα κάτω. Το κοινωνικό κράτος μειώνεται συνεχώς. Εσείς θα το έχετε καταλάβει πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό που έχει αναδείξει σήμερα η κρίση αυτή που μαστίζει τη χώρα μας, η ανάδειξη δηλαδή της αλληλεγγύης των κοινωνιών, γιατί μέχρι τώρα μέσα στην ευδαιμονία μας τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποξενωθεί ο ένας από τον άλλο, ήρθε αυτή η κρίση και πραγματικά βλέπουμε ότι επιτέλους αποκτήσαμε αυτό που λέμε ανθρωπισμό. Την καλησπέρα μου και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Και επειδή, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αλλά και όπως όλοι γνωρίζουμε, και το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ας επιδείξουμε σαν κοινωνία, σαν τοπική κοινωνία και εμείς την αλληλεγγύη μας και την ανθρωπιά μας όταν απευθυνόμαστε και τώρα σαφώς, μιας και βρισκόμαστε στην εκδήλωση του Συλλόγου με τον ατόμο με ειδικές ικανότητες, η σκέψη μας είτε σαν πολιτεία είτε σαν αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πρέπει να είναι πάντα μαζί μας. Βέβαια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η Εκκλησία σε αυτή την κατεύθυνση προσφέρει αρκετό έργο, γιατί ακριβώς επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα, οι οικονομικοί πόροι είναι μικροί, συνεχώς μειώνονται, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να σταθούμε στις οικογένειες και σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα εκπροσωπούνται και φράζουν από το Σύλλογο.
ευχαριστήσω προσκεκλημένα. Λίγο ησυχία. Αν θέλετε, χαρίστε μου 2 λεπτά μόνο υπομονής. Με πολύ χαρά και προθυμία ανταποκρίθηκα στην διακριτική πρόσκληση του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Λακωνίας. Δεν μπορούσα να χαλάσω το χατήρι του Προέδρου, του αγαπητού μας Τάκη, τον οποίο από μικρό παιδί γνωρίζω, θα ήσουν τότε 10-12 ετών όταν ήρθα εδώ πέρα και είμαι κοντά του σε όλες τις χαρούμενες αλλά και στις στενάχωρες στιγμές της ζωής μου. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Όχι μόνο διότι εγώ είμαι κουρασμένος, αλλά είστε και εσείς. Εγώ μόνο θα σας πω ένα μήνυμα, το οποίο μέσα στην καρδιά μου νιώθω αυτή τη στιγμή. Λένε για τη μάνα ότι αγαπάει το παιδί της χωρίς όρους και χωρίς όρια. Αν τη ρωτήσεις, μάνα, ποιο από τα 4-5 παιδιά που έχεις αγαπάς περισσότερο, θα σου πει όλα τα αγαπώ εξίσου. Αν όμως επιμείνεις και έχει κάποιο παιδί με πρόβλημα, θα σου απαντήσει «Αγαπώ το άρρωστό μου περισσότερο μέχρι να γίνει καλά». Αν σαν να τη ρωτήσεις και έχει παιδί στο εξωτερικό, θα σου πει «Όλα τα παιδιά μου αγαπώ, αλλά περισσότερο το ξενιτεμένο μου μέχρι να έρθει και πάλι στην αγκαλιά μου». Και η Εκκλησία μας είναι μια μάνα. Όλους σας αγαπάει. Δεν κάνει διακρίσεις. Έστω και αν τα παιδιά της έχουν και διαφορετική ιδεολογία. Έχει ανοίξει την αγκαλιά της και μέσα εκεί θέλει να τα ζεσταίνει, να τα νουθετεί, να τα δυναμώνει. Εσείς έχετε καθαρό μυαλό. Έχετε καθαρή σκέψη. Και προπάντων έχετε μια καρδιά μέσα στην οποία χωρούν όλοι οι άνθρωποι. Και οι δικοί σας, γονείς, αδέρφια, φίλοι, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι στεκόμαστε σήμερα σε αυτή την όμορφη, επιτυχημένη εκδήλωσή σας. Σας επαινώ με όλη μου την καρδιά, σας ευχαριστώ γιατί μας διδάσκετε και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να έχετε αντοχή να συνεχίσετε την πορεία σας μέσα στην ζωή και να ξέρετε ότι δεν είστε μόνο άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά είστε άτομα με ειδικές, με ιδιαίτερες ικανότητες. Ο Θεός είναι μαζί σας, να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ότι σαφέστατα δεν είστε άτομα κατά τη θεολογική έννοια, είστε άνθρωποι κατά το άνω φρόσκο, κοιτάω απάνω. Και αυτό που μπορώ να ευχηθώ μόνο είναι να συνεχίσετε να είσαστε τόσο δυνατοί όσο είσαστε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας και να αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς που υποτίθεται ότι είμαστε αρτημελείς, γιατί πιστεύω ότι η αρτημέλεια δεν είναι μόνο η φαινομένη αρτημέλεια, αλλά είναι και η εσωτερική αρτημέλεια. Γι' αυτό λέω και το υποτίθεται. Χρόνια πολλά σε όλους σας, στις οικογένειές σας. Δύναμη, χαρά, ελπίδα, γιατί πάντα υπάρχει ελπίδα. Όπως είπε και ο παραλυτικός της Καπερναού, άνθρωπο ουκ έχω. Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και άνθρωπο έχουμε όλοι μας και εν πάση περιπτώσει συμβολίζει όλα εκείνα τα οποία μας κάνουν να ελπίζουμε για πολλά πράγματα. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια σας πολλά. Τις δικές μας ευχές, επειδή βρισκόμαστε όλοι σε άλλη εκδήλωση στους Μολάους, τους ακούσατε από τον Μπάμπη το Σκούρο. Θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, ο Πρόεδρος, γιατί θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την προσπάθεια, αγαπητέ Τάκη, την οποία κάνετε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το 2013 να έχετε δύναμη προκειμένου να ξεπεράσετε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Και θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά οι δυσκολίες θα ενώσουν, θα μας ενώσουν όλους για να μπορέσουμε να
κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο να αλλάξουν. Και εκείνο που θα πρέπει να αλλάξει κυρίως είναι, θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι για να μπορέσουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Καλή χρονιά λοιπόν, δύναμη και να έχεις δύναμη και κουράγιο να συνεχίζεις μαζί με τη σύντροφό σου. Ήθελα και εγώ από μέρους να εκφράσω τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να ξέρετε ότι η διεύθυνση του στρατολογικού του ΓΕΣ που υπεπιλύει τα θέματα των οικογενειών με άτομα με ειδικές ανάγκες, να ξέρετε πάντα ότι έχει και ζητά τα προβλήματα και προσπαθεί να βρει πάντα την καλύτερη λύση. Χρόνια πολλά.